Πάμε τώρα στο μέτωπο της Γάζας, πάμε στη Μέση Ανατολή. Πραγματικά επικρατεί ένα χάος. Θέλω να καλησπερίσω τον διεθνολόγο, τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, για να κάνουμε λίγο μια συζήτηση από εδώ και πέρα και με τις τελευταίες εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν εκεί. Κύριε Καρακοστάνογλου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Τζεμιδάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε αρχικά από την μέχρι στιγμής εξέλιξη που υπάρχει βέβαια στη λωρίδα της Γάζας. Μένουν συνεχώς από τρόφιμα, από καύσιμα, από νερό εκεί πέρα οι κάτοικοι. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Δημιουργείται το ερώτημα της επόμενης ημέρας αλλά και της τωρινής ημέρας. Ετοιμάζεται το Ισραήλ για τη μεγαλύτερη χερσαία εισβολή. Το έχει πει πάρα πολλές φορές ότι πολύ σύντομα θα δοθεί η εντολή. Κύριε Καρακοστάνογλου, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, έτσι? Νομίζω πως είναι αυταπόδεικτο και με αυτά που ακούμε, διαβάζουμε, βλέπουμε και αυτά που μόλις είπατε. Ιδίως το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης, δηλαδή το ότι ένας πληθυσμός που ξεπερνάει ίσως τα 2 εκατομμύρια δεν θα έχει νερό, δεν θα έχει ηλεκτρισμό ή δεν έχει ήδη ηλεκτρισμό γιατί η παροχή ερχόταν από το Ισραήλ. Η δίωδος της Ράφα προς την Αίγυπτο έχει κλειστεί. Απλώς περάσανε, άκουσα σήμερα, 5 φορτηγά. Τι να σου κάνουν 5 φορτηγά όταν ο κόσμος χρειάζεται να διατραφεί, χρειάζεται όλα τα αναγκαία για τη διατήρησή του στη ζωή. Όλα αυτά όμως θα έπρεπε, χωρίς να τα βάζουμε στην πάντα, να τα έχει σκεφτεί η Χαμάς, η οποία ξεκίνησε απρόκλητα. Το απρόκλητα έχει να κάνει με το χθες, το προχθές, με αυτήν τη χρονιά, με την τελευταία φάση στην οποία βρίσκεται το Παλαιστινιακό. Αυτήν την επίθεση με έναν στόχο εκδίκησης, το ότι συνέλαβαν αμάχους τους οποίους κρατούν ακόμα, το ότι σκότωσαν μικρά παιδιά σε μια επιχείρηση με, δεν ξέρω, 1500 ή περισσότερους εμπλεκόμενους από ξηράς, από υπόγεια περάσματα, από αυτοσχέδια πτυτικά μέσα και βέβαια και από τη θάλασσα, ξέροντας πόσο ισχυρό είναι το Ισραήλ στρατιωτικά, πόση διεθνή υποστήριξη απολαμβάνει. Και άρα το μόνο που θα κάνανε ήταν να έχουν να λένε ότι χτυπήσαμε, σκοτώσαμε, ξέρω εγώ, 1500, συλλάβαμε άλλους τόσους, πλήξαμε το αίσθημα ασφαλείας του πληθυσμού μόνο στο Ισραήλ. Μόνο γι' αυτό ενδεχομένως έχει πέσει τόσο αίμα, έχει γίνει πραγματικά τόσο μεγάλες καταστροφές στο νοσοκομείο που χτυπήθηκε στη Γάζα, δηλαδή δεν μπορούμε να το διανοηθούμε όλο αυτό. Και όλα αυτά, όπως το είπατε, για ένα εκδικητικό ενδεχομένως τερτύπη της Χαμάς. Ναι. Και εκεί μπαίνει και το θέμα του Ισλάμ και λυπάμαι. Διαβάζω αρθρογραφία ευρωπαϊκή, αμερικανική, αλλά και Ελλήνων συγγραφέων, οι οποίοι λένε ότι το Ισλάμ αποδέχεται και παροτρύνει τους πιστούς του να κάνουν τέτοια απονενοημένα απονενοημένες κινήσεις, πρώτον διακυβεύοντας την ίδια τους τη ζωή, γιατί όλοι αυτοί αργά ή γρήγορα βρίσκουν το θάνατο. Και δεύτερον, να προκαλέσουν θάνατο στους άλλους. Αυτό μου θυμίζει αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων. Αυτά όμως στον 21ο αιώνα δεν είναι δυνατόν να γίνονται ανεκτά και να μπορεί κανείς να τα προωθήσει ως τρόπο απελευθέρωσης, αν θέλετε. Εκεί βάζω και ως διεθνολόγος την ευθύνη της διεθνούς κοινότητας, η οποία είναι μεγάλη. Και στο Παλαιστινιακό που υπάρχει από το 1948 και στο Κυπριακό που υπάρχει από το 1974 που έγινε η παράνομη εισβολή, ας πούμε και από το 1963 που οι Τούρκοι προσπάθησαν να απομονώσουν τους Τουρκοκύπριους από την ελληνοκυπριακή κοινότητα και το νόμιμο κράτος. Το αφήνω αυτό όμως, το λέω για να δείξω ότι σε πολλά μέρη του κόσμου, και δέστε τι εποάζεται αυτές τις τελευταίες εβδομάδες στο Κωσυφοπαίδιο, στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, όπου έχω υπηρετήσει σε διπλωματικές αποστολές, έχω ζήσει 2 χρόνια εκεί,
και έχω ζήσει και τα Βαλκάνια σαν σύνολο σε ανάλογες αποστολές. Άρα, αν ο ΙΕ που έχει την ευθύνη για την ειρήνη στον κόσμο και στις περιοχές κρίσεως όπως είναι η Παλαιστίνη, δεν καταφέρει, και θα σας πω ποια είναι η ευθύνη, να επιβάλλει τις λύσεις τις οποίες προετοιμάζει στα χαρτιά, τις μεταφέρει εν μέρη στην πράξη. Δηλαδή, η Γάζα είναι μια περιοχή στην οποία εγκαταστάθησαν μαζικά πολλοί από τους Παλαιστίνιους, όσοι δεν ζουν στην δυτική όχθη του Ιορδάνη, που οι δύο αυτές περιοχές θα έπρεπε, ίσως όχι η όχθη του Ιορδάνη ολοκληρωτικά, αλλά αφαιρουμένων των περιοχών εγκατάστασης των Ισραηλινών, να αποτελέσουν το νέο, ενιαίο θεωρητικά αλλά και πρακτικά κράτος των Παλαιστινίων, το οποίο θα συνυπάρχει με βάση τις συμφωνίες του Καμπ Ντέιβιντ, του Όσλο και δεν θυμάμαι ποιες άλλες, δίπλα-δίπλα με ειρήνη και συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, το οποίο ξεκίνησε το 48 με πολύ μικρό πληθυσμό. Θυμάμαι το 67 όταν έγινε ο πόλεμος των 6 ημερών είχε 1,5 εκατομμύριο, σήμερα έχει ξεπεράσει τα 8,5 εκατομμύρια. Είναι ένα ευημερούν κράτος με όλο το άγχος της ασφάλειας όμως. Γιατί οι ακραίοι των Αράβων, των Παλαιστινίων αλλά και άλλων στο Ιράν και σε άλλες περιοχές δεν αναγνωρίζουν το κράτος αυτό. Mm. Το κράτος αυτό, καλός ή κακός, δεν θα το πιάσω τώρα σαν θέμα, έχει αναγνωριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και έχει μια προϊούσα πορεία προς την εγκατάσταση και του γειτονικού κράτους των Παλαιστινίων, οι οποίοι προφανώς και αδικήθηκαν. Αλλά αν αρχίσουμε και σκεφτόμαστε εμείς οι Έλληνες ή οι Ελληνοκύπροι πόσο αδικηθήκαμε από την διεθνή διπλωματία, κύριε Αντζενιδάκη, η οποία δεν έκανε πέρα από ατελείωτους γύρους διακοινωτικών διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση ή εκ του σύνεγγης, όπως λέγεται, των Ηνωμένων Εθνών, τίποτα για να διώξει τον Τούρκο εισβολέα, τι θα έπρεπε. Αναρωτιέμαι γιατί οι Ελληνοκύπροι δεν προέβησαν σε ενέργειες τρομοκρατικές ή πάντως κατά αμάχων. Χαμάς. Έτσι, σωστά. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί είναι άλλη η δική μας ως χριστιανών ορθοδόξων η κουλτούρα. Θα μου πείτε φοβούνται τους Τούρκους ότι θα προχωρήσουν στον Νότο. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι επαρκές στοιχείο. Θυμίζω ότι οι ήρωες της ΕΟΚΑ, της πρώτης ΕΟΚΑ, κατάφεραν να γονατίσουν μέσα από το ηθικό ερώτημα γιατί δεν σταματάει η αποικιοκρατία την Βρετανική Αυτοκρατορία. Άρα νομίζω, και έρχομαι στην ουσία του επιχειρήματός μου, το ότι τα μόνιμα 5 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που έχουν την ευθύνη και το προνόμιο με το βέτο που διαθέτουν αλλά και την πρωταρχική ευθύνη για την διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, την μη απειλή και ακόμη περισσότερο την μη χρήση βίας με βάση το άρθρο 2 παράγραφος 4 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, που είναι το θεμέλιο της διεθνούς οργάνωσης του ΟΗΕ, γιατί δεν ο καθένας προσπαθεί να βρει μια βάση συνεννόησης με τα υπόλοιπα μέλη, δηλαδή η Ρωσία με την Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Κίνα. Οι Δυτικοί τα βρίσκουν συνήθως μεταξύ τους, δηλαδή εννοώ τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και την Αγγλία. Ανοίγεται αλλά μεγάλη συζήτηση όντως, κύριε Καραγκοστάνη. Πολύ μεγάλη, τώρα αλλά είναι οι λύσεις, δεν θα πω άλλα επ' αυτού, οφείλουν να βρίσκουν κοινό τόπο ώστε να εφαρμόζονται οι αποφάσεις του ΟΗΕ και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας αλλά και των γενικών συνελεύσεων, που εκεί ισχύει το δικαίωμα της κυριαρχικής ισότητας. Καθένας έχει μία ψήφο και μπορεί να μην είναι δεσμευτικές οι αποφάσεις. Τα λέμε και λίγο σαν ένα μάθημα διεθνούς δικαίου να τα ακούει ο κόσμος. Αλλά είναι το κύρος, το ηθικό και το πολιτικό των 190 τόσων μελών με ισότιμη ψήφο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που εκπροσωπούν την ανθρωπότητα, το οποίο καθορίζει και το μεγάλο βάρος αυτών των μη δεσμευτικών αποφάσεων που λαμβάνουν. Έτσι. Τίποτα από όλα αυτά, και ο καθένας, Αμερικανοί βάζουν βέτο για να μην κατηγορηθούν οι Ισραηλινοί, οι Ρώσοι βάζουν βέτο για να μην κατηγορηθούν οι ίδιοι, αν θέλετε, που κάνουν αυτά που κάνουν στην Ουκρανία,
και ότι δεν έχουμε μια λειτουργία με εφαρμογή και των δεν, όσων προβλέπεται. Μπράβο, και δεν εστιάζουν ενδεχομένω και στην ανθρώπινη ζωή, κύριε Καρακοστάνογλου, και όντως είναι αυτό έτσι. Είναι το χειρότερο. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι το χειρότερο. Πάω σε κάτι άλλο, και με αφορμή βέβαια και τα παλαιστινιακά και τις εξελίξεις. Και έχω εδώ το πέρα μπροστά μου τώρα ένα δημοσίευμα, κύριε Καρακοστάνογλου, το οποίο θα σας το διαβάσω. Φαίνεται ότι ο Ερντογάν συγκρίνει τη Δυτική Θράκη με τα γεγονότα στη Γάζα. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι παρά το γεγονός ότι διακρίσεις εις βάρος των αδελφών μας στα Βαλκάνια και στη Δυτική Θράκη εξακολουθούν να αυξάνονται, εμείς ποτέ δεν προβήκαμε σε τέτοιου είδους ενέργειες, εννοεί την πολιτική του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων, ενάντια σε ομάδες διαφορετικών πεπιθήσεων ούτε το επιτρέψαμε. Αυτό τώρα, και θα συνεχίσω λίγο να δούμε και την επόμενη κάρτα, έρχεται, κύριε Καγιωστάνογλου, σε συνέχεια των όσων ενδεχομένως έχουν εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα και να δούμε και το χάρτη τον οποίο δημοσίευσε η Σοστζού, η τουρκική εφημερίδα, παιδιά, μπράβο εδώ, με γύρω-γύρω τις βάσεις των Αμερικανών αλλά και την Ρωσία, γιατί υπήρξε και η τοποθέτηση ενός γερουσιαστή, του Τζιμ Ρις, αν δεν κάνω λάθος, από το Αϊντάχο, ο οποίος είπε ότι η Τουρκία να εξετάσουμε αν τελικά να παραμείνει στο ΝΑΤΟ ή όχι, επειδή στηρίζει και τη Χαμάς τώρα. Έχουμε εξελίξεις διεθνώς και επηρεάζουν ενδεχομένως και τη γειτονική μας περιοχή εδώ, έτσι. Μάλιστα. Η Τουρκία δεν δικαιούται δια να ομιλεί. Πρώτον, διότι στην Δυτική Θράκη υπάρχει ειρήνη και ευημερία, μεγαλύτερη και δημοκρατία μεγαλύτερη, κράτος δικαίου δηλαδή, από όσο υπάρχει στην Τουρκία. Να θυμίσω ότι στην Τουρκία ήταν 200.000 άνθρωποι στις φυλακές γιατί δήθεν συμμετείχαν ή ανέχθηκαν ή βοήθησαν το πραξικόπημα που δεν ξέρουμε ποιος το έκανε και αν δεν το έκανε ο ίδιος ο Ερντογάν της 15-16 Ιουλίου του 2016. Η Τουρκία δεν είναι η κατέχουσα δύναμη στην Κύπρο, το 37%. Που η ίδια αυτοονομάζει ειρηνευτική επιχείρηση την εισβολή η οποία οδήγησε σε χιλιάδες νεκρούς, 1.619 αγνοούμενους, 200.000 πρόσφυγες, σαν για αυτούς που, τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες και ένα λαό αυτόχθονα εκεί πριν καν έρθουν Τούρκοι στην περιοχή που ήρθαν τον 11ο αιώνα της Μικράς Ασίας. Στην Κύπρο υπάρχει ελληνισμός από το 4.000 π.Χ. Καταλαβαίνετε. Και είναι ένας αυτόχθον πληθυσμός που ζει εκεί τόσες χιλιετίες. Λοιπόν, αντί να κοιτάν, εδώ θα πρέπει όμως σε αυτά του Ερντογάν, τα δίθεν επιχειρήματα, τα ψευδέστατα. Γιατί υπάρχουν 200 τόσα δημοτικά σχολεία στην Θράκη, όπου διδάσκονται την τουρκική γλώσσα και διδάσκονται και το Ισλάμ. Λοιπόν, η μειονότητα αυτή η οποία είναι θρησκευτική και όχι εθνική και εν πάση περιπτώσει ας μας πούν είναι συγκρίσιμο το ένα με το άλλο με τίποτα. Γιατί η Ελλάδα δεν ξεκίνησε κακώς για μένα την απελευθέρωση μετά από τόσες δεκαετίες συμπληρώνουμε του χρόνου 50 χρόνια κατοχής και έγιναν δυσάριθμων ετών προσπάθειες διπλωματικές, χωρίς πραγματική διάθεση ούτε της διεθνούς κοινότητας, ούτε των μεγάλων δυνάμεων να λύσουν το θέμα. Και τολμάει η Τουρκία να μιλήσει, τι να πω, όταν προσπαθεί να διευρύνει τις περιοχές που ελέγχει στην Αμόχωστο, στα Βαρόσια και τα τελευταία επεισόδια που προσπαθούν να καταλάβουν διάφορους κρίσιμους θύλακες για να συνδέονται είτε με τη θάλασσα είτε με βρετανικές. Κύριε Καρακοστάνογλου, πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή και ο Ερντογάν βρίσκεται σε μια περίοδο σύγχυσης? Γιατί αυτός ο χάρτης που δείχνουμε τώρα, για παράδειγμα, και μετά από την δήλωση αυτή του γερουσιαστή, ίσως λίγο τραντάζει ενδεχομένως το έδαφος κάτω από τα πόδια του για το κομμάτι και με το σχέσιο με τις ΗΠΑ που δεν είναι και στο καλύτερο στάδιο. Θέλω να πιστεύω ότι κάποτε η Δύσης θα δει την αλήθεια και αυτό πρέπει να έρθει σύντομα και λόγω της Ουκρανίας να συγκρίνει με το Κυπριακό και λόγω αυτών που γίνονται αυτή την ώρα, των τραγικών από όλες τις πλευρές και για όλες τις πλευρές
στη Μέση Ανατολή και να διώξει την Τουρκία το ελάχιστο που πρέπει να κάνει από το ΝΑΤΟ. Και φυσικά να σταματήσει όποια σκέψη. Εγώ το έχω προτείνει αυτό και η Ελλάδα και η Κύπρος. Η Κύπρος σαν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα σαν κράτος μέλος και της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ θα πρέπει να θέσουν το θέμα αν η Τουρκία δεν αποχωρήσει αμέσως. Θα έχει όμως μεγάλες συνέπειες αυτό, κύριε Καρακοστάνογλου, έτσι. Οι συνέπειες, κοιτάξτε, δεν μπορεί τα στενά του Ελισπόντου, των Δαρδανελίων, να τα ελέγχει η Τουρκία με τρόπο ώστε να εμποδίσει την έλευση, την διεθνή ναυσιπλοεία, αλλά και την έλευση, εάν χρειαστεί, σκαφών πολεμικών που θα έχουν εντολή Ηνωμένων Εθνών. Άρα, γιατί το ΝΑΤΟ να την κρατάει όταν απειλεί την Ελλάδα, κατέχει 37% της Κύπρου, εμπλέκεται στο πόλεμο στον Αγκόρνο Καραμπάχ και προσπαθεί να υπερφαλαγγίσει τους και εκεί εγκατεστημένους Αρμενίους και να πνίξει το αρμενικό κράτος. Και όχι μόνο, στη Λιβύη τι κάνει. Γιατί υπάρχουν τα στρατεύματά της και δεν αποχωρούν όταν της το ζήτησε το ίδιο το κοινοβούλιο, το οποίο βρίσκεται στην ανατολική Λιβύη, στη Βενγκάζη. Καταλαβαίνετε, η Τουρκία πρέπει να γίνει αντιληπτή η διάσταση της αυθαιρεσίας και της παρανομίας της στην Δύση. Αλλά γι' αυτό πρέπει να σηκώσει τη φωνή της και η Ελλάδα και η Κύπρος μαζί με τους φίλους μας Γάλλους και άλλους οι οποίοι βλέπουν την κατάσταση αυτή και μαζί με ανθρώπους σαν τον Μενέντες, σαν τον Ρις και άλλους Έλληνες και Αμερικανούς κόγκρεσμεν και γερουσιαστές οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι η Τουρκία δεν έχει θέση στη Δύση. Αυτή η Τουρκία τουλάχιστον. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καρακοστάνογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζεμιδάκη, για την ευκαιρία που μου δώσατε. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.